Συνεχίζοντας τις επαφές με ηγέτες των άλλων κομμάτων, είχα την ευκαιρία σήμερα να συναντηθώ με τον φίλο τον Δημήτρη τον Σιλούρη και βεβαίως το κύριο θέμα που μας απασχόλησε είναι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τον τόπο και οφείλω να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη συνάντηση γιατί οι προβληματισμοί κατά το πλείστον συμπίπτουν και η κοινή αγωνία για το που οδηγείται ο τόπος είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε απασχόλησε και τους δύο, όπως βεβαίως και απασχολεί τις υπόλοιπες πολιτικές ηγεσίες. Κατά την διάρκεια του διαλόγου είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε και κάποιες σκέψεις, αλλά οφείλω να πω ελάχιστο χρόνο αφιερώσαμε για τα θέματα των τοπικών εκλογών. Θα επαναλάβω την θέση που είναι, θα το πει και ο κύριος Σιλούρης, ότι κατά κύριο λόγο οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να είναι οι πρωταγωνιστές, βεβαίως χωρίς να παραγνωρίζουμε την ανάγκη συνεργασιών εφόσον συμπίπτουν σε αξία και δυνατότητα προσφοράς οι υποψήφοι από όπου και αν προέρχονται. Εν κατακλείδη θέλω να πω ότι αυτό που απόλυτα συμπίπτει η θέση και των δύο είναι πως χρειάζεται μια ηγεσία που να εμπνέει αλλά και να τη χάνει της εμπιστοσύνης του κυπριακού λαού και των πολιτικών δυνάμεων. Σε καμιά στιγμή βεβαίως θα πρέπει να επισημάνω δεν έχουμε ανταλλάξει απόψεις πώς να πραγματοποιήσουμε πολιτικό πραξικόπημα. Και των δύο, όπως και με τις υπόλοιπες πολιτικές ηγεσίες, η συζήτηση πάντοτε περιορίζεται στα συνταγματικά πλαίσια, στην νομιμότητα και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Συνεπώς, θέλω να καθησυχάσω και το ΑΚΕΛ και όποιους άλλους έχουν τις ανάλογες σκέψεις που δεν νομίζω να υπάρχουν άλλοι, ότι κανένας ούτε σκέφτεται, ούτε οργανώνει, ούτε και θα επιδιώξει ποτέ το όποιον πραξικόπημα υπό την όποια μορφή. Ελπίζω μετά την παρούσα αντίδραση και την όποια αντίδραση θα προβεί ο κύριος Σιλούρης να κοιμούνται ήσυχοι και στο Προεδρικό και στο ΑΚΕΛ. Θέλω να διαψεύσω τον κύριο Αναστασιάδη ότι δεν κάναμε καμία αναφορά σε πραξικόπημα. Του εξήγησα ότι δεν πρόκειται να συμμετέχω σε οποιοδήποτε πραξικόπημα, αλλά ούτε εξεπλάγει ούτε απογοητεύστη. Συζητήσαμε πράγματι την τραγική κατάσταση που βρίσκεται η Κύπρος, αλλά και τις πολλές προοπτικές που έχει. Την τραγική κατάσταση με την διάσπαση στην κοινωνία, την οποία χρησιμοποιεί ο κύριος Χριστόφιας ως μία μέθοδο να παραμείνει στην Προεδρία, ενώ έχει χάσει και σε επίπεδο ηγεσιών των κομμάτων, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας την πλειοψηφία. Συζητήσαμε τις δύσκολες μέρες που έρχονται, που ζούμε για την οικονομία, που αυξάνονται οι άνεργοι κτλ. Και τις προοπτικές που έχουμε και τις υποχρεώσεις μας στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται μία συναντήληψη. Μία συναντήληψη όχι στην βάση προσώπων, αλλά στην βάση προσεγγίσεων. Δυστυχώς, το ΑΚΕΛ θέλει να μεταφέρει το όλο θέμα σε προστασία ημί ενός προσώπου. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε την Κύπρο και τον λαό της. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Χριστόφιας. Εγώ έχω κάνει δήλωση στη Βουλή γι' αυτό, οπότε ας κάνει ο κύριος Αναστασιάδης. Το πρόβλημα δυστυχώς για τον κύριο Χριστόφια είναι ότι δεν προεδρεύει χωρών του εξωτερικού αλλά της Κύπρου.
Και εκείνο που θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν είχε τις ελάχιστες ευαισθησίες, ήταν τον λαό που εκπροσωπεί και που τον εξέλεξε. Από την ώρα που υπάρχει η δεδηλωμένη δυσαρμονία μεταξύ Προέδρου και Λαϊκής Βούλησης, αυτό θα έπρεπε να τον απασχολεί και όχι τα όποια κολακευτικά σχόλια για λόγους αμβροφροσύνης μπορεί να γίνονται από τους οποιουσδήποτε. Παρακολουθώ με πολλή προσοχή τη στήριξη που τη χάνει από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, την Κομμουνιστική Αριστερά της Ευρώπης, ακόμα και από ορισμένους καλλιτέχνες. Αν αυτό τον ικανοποιεί, είναι θέμα δικό του. Το θέμα ή το πρόβλημα της Κύπρου είναι ότι δυστυχώς, θέλω να το επαναλάβω, ευρίσκεται σε απόλυτη δυσαρμονία και με τις πολιτικές δυνάμεις και με τα ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας.